Μπαίνουμε πλέον στο χειμώνα, σιγά σιγά τα σπίτια θα ανάψουν τα τζάκια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι καθαρές οι καμινάδες. Οι καμινάδες συσσωρεύουν καπνό, την εθάλη, που σιγά σιγά αυτό όταν ζεσταίνεται μπορεί να πάρει φωτιά. Καλό θα είναι ο καθαρισμός αυτός να γίνει τώρα, να γίνεται κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, και να αποφεύγουμε να καίμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα καίμε στο σπίτι μας. Να καίμε μόνο ξύλα, κάποια χαρτόνια που έχουν πάνω μπογιές ή κάποια πλαστικά ή ξύλα που έχουν πάνω λούστρο. Όλα αυτά προκαλούν περισσότερο καπνό και εθάλη, συσσωρεύεται στο εσωτερικό της καμινάδας, και κάποια στιγμή όταν έχουμε ανάψει το τζάκι μας και η φλόγα είναι αρκετά δυνατή, υπερθερμαίνεται, αναφλέγεται. Είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια που έχουμε και την οικονομική κρίση. Παλιότερα τα τζάκια ήταν διακοσμητικά στοιχεία στα σπίτια μας. Τώρα τελευταία όμως γίνεται, ίσως είναι το κατεξοχήν μέσω θέρμανσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν τα παρεμβάλλεται η καπνοδόχος, περνάει μέσα από κάποιες ξύλινες επιφάνειες, είτε πατώματα είτε οροφές. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει αρκετή απόσταση και πολύ καλή θερμομόνωση. Επίσης, επάνω στη σκεπή, αν έχουν χρησιμοποιηθεί κάποια πισόχαρτα για τη μόνωση, αυτά είναι αρκετά έφλεκτα και με την υπερθέρμανση της καμινάδας μπορεί να δημιουργηθεί πυρκαγιά στο ξύλινο μέρος της στέγης, και τότε τα πράγματα είναι καταστροφικά. Στις περιπτώσεις που είναι χτιστές οι καμινάδες, θα πω στους θεατές σας, στους ακροατές και τηλεθεατές, να μην χάσουν την ψυχραιμία τους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν άμεσα είναι να προσπαθήσουν να σβήσουν τη φωτιά στο τζάκι, ώστε να σταματήσει να υπάρχει από κάτω μια συνεχόμενη πηγή θέρμανσης. Να απομακρύνουν τα ξύλα με λίγο νερό, χωρίς να τους πιάσει πανικός και μεταδοθεί η φωτιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Απομακρύνουμε λοιπόν τη φωτιά από το κάτω μέρος, και θα προσπαθήσουμε, είναι καλό να προσπαθήσουμε να κλείσουμε αυτό το άνοιγμα, το κλαπέτο, το στόπερ που λένε στην ορολογία, ούτως ώστε να σταματήσει να υπάρχει εισαγωγή αέρα από το εσωτερικό του σπιτιού προς τα πάνω.